Δυστυχώς έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώσει τη φτωχοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων. Και αυτό ξεκινάει με τον ελάχιστο μισθό, που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και έχει οδηγήσει σε συνδυασμό με την ακρίβεια και όλα αυτά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε απόγνωση όλα τα νοικοκυριά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει το αυτονόητο, όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως αμείβονται εκεί οι εργαζόμενοι μέσω κλαδικών συμβάσεων που εκπροσωπούν το 80% των εργαζομένων σε αυτές τις χώρες, ζητάει από τη χώρα να ανέβει το ποσοστό που κυμαίνεται μόλις το 30%. Και αν αναλογιστούμε ότι από αυτό το 30% το 15% αφορά τον ελάχιστο μισθό, καταλαβαίνουμε σε τραγική κατάσταση που υπάρχουν εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν να δουν δεκαετίες έστω και ένα ευρώ αύξηση στο μισθό τους. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να νομοθετήσει ένα δικό χάρτη επιστροφής, ιδιαίτερα στο θεσμό της διαιτησίας του ΟΜΕΔ, όπου θα έλεγα διευκόλυνε στη δημιουργία κλαδικών συμβάσεων, τουλάχιστον ανέβει ένα ποσοστό που θα διασφαλίσει συνθήκες αμοιβών αξιοπρέπειας για τους εργαζόμενους. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και όχι μόνο οικονομικά. Βλέπουμε τι γίνεται με τα εργατικά δυστυχήματα που καθημερινά χάνονται ζωές. Τουλάχιστον σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι αναμένουμε η κυβέρνηση να ακούσει, αφού δεν ακούει εμάς, να ακούσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για άμεση νομοθετήση έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το χάσμα ξεκινάει καταρχήν από τον ελάχιστο μισθό. Γιατί ο ελάχιστος μισθός καθορίζει ακόμη και το ύψος όλων των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Όταν όμως είναι αποτέλεσμα όχι ελεύθερων διαβουλεύσεων, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλη τη Δύση θα έλεγα, δηλαδή τόσο εργοδοτικοί όσο και εργατικοί φορείς, κάθονται και μετά από διαβούλευση διαμορφώνουν τον ελάχιστο μισθό. Εδώ πέρα με απόφαση Πρωθυπουργού ή Υπουργού καθορίζει το ελάχιστο μισθό. Αυτό συνέβαινε μόνο στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και δυστυχώς ακολουθούνται προφανώς για θέματα να καθορίσουν και να εξυπηρετηθούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται στη χώρα μας. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, που θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ελεύθερων διαβουλεύσεων και από εκεί πέρα, όπως είπα πριν, να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης με την επιστροφή της διαιτησίας του ΟΜΕΔ, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε σωματεία, είτε κλαδικά είτε επιχειρησιακά, να φτιάξουν τις δικές τους συλλογικές συμβάσεις εργασίας.